Hello φίλοι μου, καλώς ορίσατε πίσω στο κανάλι μου και σε ένα βίντεο στο οποίο θα κάνουμε παρέα ένα ξεκαθάρισμα στις παλέτες σκιών που έχω στη συλλογή μου. Όταν άνοιξα το κανάλι μου το 2015 δεν φανταζόμουν ποτέ ότι κάποια στιγμή θα κάνω declutter στις παλέτες, όμως έχω πια πάρα πολλές παλέτες που έχουν παρόμοια χρώματα και κάποιες άλλες που πρέπει να πεταχτούν γιατί έχουν λήξει. Οπότε αποφάσισα να κάνω ένα καλό ξεκαθάρισμα και να το γυρίσω σε βίντεο. Τον Οκτώβριο του 2015 είχα αυτά εδώ τα καλλιτικά. Μόλις είχα ανοίξει το κανάλι μου στο YouTube και η πρώτη παλέτα που είχα ήταν μία παλέτα της Essence που πια δεν κυκλοφορεί. Την έχω ξεφορτωθεί από τη συλλογή μου εδώ και αρκετό καιρό. Συνήθως δεν κάνω declutter στα καλλιτικά μου γιατί τα χρησιμοποιώ και τα τελειώνω. Έχω όμως κάποιες παλέτες που τις έχω χρησιμοποιήσει πολύ λίγο και κάποιες άλλες που δεν τις χρησιμοποιώ σχεδόν ποτέ. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο και να κάνουμε αυτό εδώ το declutter. Λείπει μία παλέτα από τη συλλογή μου, την οποία δεν θα πετάξω για συναισθηματικούς λόγους. Ήταν η πρώτη παλέτα που αγόρασα τα Χριστούγεννα του 2015 όταν ακόμα δούλευα ως πολίτρια στα Ιντιμήσιμης στο Κόσμος. Πρόκειται για την Chocolate Bar, την κλασική παλέτα της Too Faced που ήταν best seller εκείνη την εποχή. Την έχω στο σπίτι του αγοριού μου, οπότε δεν θα την πετάξω γιατί θέλω να την κρατήσω για ενθύμιο, διότι ήταν η πρώτη ακριβή παλέτα που αγόρασα με το δώρο Χριστουγέννων που είχα πάρει τότε. Πάμε να σας δείξω τις παλέτες που δεν έχω ανοίξει ακόμη, οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτές δεν θα τις πετάξω γιατί είναι καινούριες. Η πρώτη είναι η Manifest από Be Perfect, μου την έστειλε πριν λίγο καιρό η Make-Up Plan. Μισό λεπτό όμως να την ανοίξω, να τη δείτε γιατί έχει τέλειες αποχρώσεις. Έχω σγουατσάρει κάποια χρώματα. Η παλέτα είναι αυτή εδώ. Είναι τελείως καινούρια. Να περιμένετε βίντεο μακιγιάζ με αυτή. Άλλη μια καινούρια παλέτα είναι η Mrs. Glam Showstopper Palette από Be Perfect, την οποία μου έστειλε στο ίδιο PR πακέτο η Make-Up Land. Λοιπόν, η παλέτα αυτή έχει τέλεια χρώματα, έχει bronzer, highlighter και rouge, οπότε νομίζω πως είναι μια πολυχρηστική παλέτα και επειδή μπήκε αυτή στη συλλογή μου, κάποιες άλλες παλέτες με παρόμοια χρώματα θα φύγουν. Άλλη μια παλέτα που δεν έχω ανοίξει ακόμα είναι η Ultimate Edit από NYX, αυτή μάλλον θα μπει σε giveaway. Έχω την κλασική Ultimate Palette στην απόχρωση, αλλά και την Ultimate Shadows στην εκδοχή Ουτοπία. Αυτές είναι τελείως καινούριες, οπότε μπαίνουν στην άκρη. Δεν τις έχω καν σγουατσάρει. Θα συνεχίσω με κάποιες παλέτες που δεν θα πετάξω γιατί έχουν πολλά χρώματα. Πρόκειται για την Carnival 3, την οποία σας έκανα και giveaway σε συνεργασία με τη Make-Up Land εδώ στο YouTube αλλά και στο Instagram. Υπάρχουν τρία μακιγιάζ σε ένα βίντεο στο κανάλι μου, αυτήν εδώ την παλέτα. Άλλη μία από Be Perfect, την οποία χρησιμοποίησα αρκετά το καλοκαίρι, είναι αυτή εδώ, η κλασική, η Carnival παλέτα. Πρόκειται όμως για την XL Pro Palette. Φανταστικές, δεν πρόκειται να φύγουν από τη συλλογή μου. Άλλη μία τελείως κλειστή παλέτα είναι η Nudes of New York, η οποία έχει μπει σε giveaway στο Instagram, οπότε πάει στην άκρη για να μπει σε έναν φάκελο έτσι ώστε όταν λήξει ο διαγωνισμός να τη στείλω στη νικήτρια. Συνεχίζω με μία παλέτα που αγόρασα τα Χριστούγεννα, την έχω χρησιμοποιήσει και δύο φορές. Λοιπόν, είναι η Gold Palette της Huda, η οποία είχε βγει μόνο στο Cult Beauty. Έχει φοβερές αποχρώσεις. Υπάρχει και με αυτή την παλέτα βίντεο μακιγιάζ στο κανάλι μου. Είναι το full face με καινούρια προϊόντα της Huda. Το bigwoman.gr μου έστειλε πριν λίγους μήνες την BH Cosmetics Sylvia Ghani παλέτα, η οποία έχει πάρα πολύ ωραίο packaging και περιλαμβάνει αυτές εδώ τις αποχρώσεις. Είναι μια πολύ ωραία παλέτα. θα την κρατήσω γιατί την έχω χρησιμοποιήσει μόνο μία φορά. Αυτές ήταν οι παλέτες που μπήκαν στη συλλογή μου σχετικά πρόσφατα. Τις έχω χρησιμοποιήσει λίγο, οπότε δεν πρόκειται να τις αποχωριστώ γιατί θέλω να κάνω για κάποια βίντεο στο YouTube με αυτές. Θα συνεχίσω με μία παλέτα από Maybelline, την οποία δεν ξέρω γιατί έχω ακόμα στη συλλογή μου. Είναι η The Nudes. Πρόκειται για μία παλέτα την οποία έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, όπως βλέπετε κάποιες αποχρώσεις έχουν χτυπήσει παν. Την είχα πάρει όταν είχε πρωτοκυκλοφορήσει από τα Sephora στο Cosmos, γιατί ήθελα να κάνω τότε ένα one brand makeup tutorial με προϊόντα της Maybelline και είχα επηρεαστεί πάρα πολύ από τα βίντεο που είχα δει στο ελληνικό YouTube. Είναι μία παλέτα που δεν γράφει καθόλου καλά, σε σύγκριση ειδικά με τις παλέτες που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή, νομίζω ότι αυτή ήταν απλά χάλια. Έχουν χτυπήσει παν κάποιες αποχρώσεις γιατί προσπαθούσα ξανά και ξανά να πείσω τον εαυτό μου ότι δεν έχω πετάξει τζάμπα 15 ευρώ, γιατί τόσο την είχα αγοράσει αυτή. Anyway, αυτή πάει σκουπίδια γιατί την έχω και πάρα πολύ καιρό και σίγουρα έχει λήξει. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με μία παλέτα που μου αρέσει πολύ. Είναι η Glitterizer της Catrice, έχει αυτές εδώ τις αποχρώσεις. Την κρατούσα γιατί την είχα χρησιμοποιήσει σε βίντεο One Brand Makeup Tutorial με προϊόντα της Catrice. Γι' αυτό και την είχα κρατήσει, όμως έχω πολλές τέτοιες αποχρώσεις, οπότε θα τη χαρίσω μάλλον σε κάποια φίλη μου, τη βάζω στην άκρη για δώσιμο. Θα συνεχίσω με μία παλέτα με την οποία είχα ενθουσιαστεί πάρα πολύ όταν είχε έρθει σε ένα PR πακέτο. Είναι η Warm Neutrals της Sigma. Πρόκειται για μία παλέτα που έχει γήινες αποχρώσεις, κάνουν ωραίο blend οι σκιές, όμως δεν την έχω χρησιμοποιήσει πολύ. Θα τη δώσω γιατί έχω παρόμοιες σκιές σε πάρα πολλές παλέτες. Δεν τη χρησιμοποιώ, φεύγει. Συνεχίζω με μία παλέτα που έχω λιώσει. Έχω κάνει πάρα πολλά looks με τη συγκεκριμένη παλέτα, τόσο σε μένα όσο και σε άλλους. Είναι η παλέτα της Jaclyn Hill σε συνεργασία με τη Morphe. Όταν είχε κυκλοφορήσει αυτή η παλέτα πραγματικά είχε γίνει χαμός. Θα την κρατήσω γιατί με έχει βγάλει ασπροπρόσωπη σε δύσκολες περιπτώσεις και είναι η παλέτα που κατά τη δική μου γνώμη πρέπει να έχει ένα επαγγελματικό βαλιτσάκι. Μπορείς να κάνεις τα πάντα με αυτή την παλέτα. Είναι ωραία παλέτα, οπότε αυτή τη κρατάω στη συλλογή μου. Παλιότερα ήμουν φαν της Jaclyn Hill, πλέον δεν μ' αγγίζει καν. Νομίζω ότι δεν μου αρέσει αυτή η κοπέλα. Συνεχίζω με μία παλέτα της NYX, είναι η Contour Intuitive. Λοιπόν, την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, έχει δύο highlighter, 6 σκιές και ένα ρούζ. Είναι πολύ ωραία παλέτα, είναι μία παλέτα που μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και στα ταξίδια. Αυτή την απόχρωση δεν τη χρησιμοποίησα ποτέ. Έχω πολλές παλέτες και από την NYX όπως είδατε, οπότε αυτή θα τη δώσω σε κάποιον έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσει. Πάμε, MUA και Forge of Nature, μία παλέτα που δεν μου αρέσει πολύ. Έχει ωραίες αποχρώσεις, έχει διάφορα χρώματα μέσα, όμως δεν κάνουν πολύ ωραίο blend τις σκιές. Τη χρησιμοποίησα περισσότερο στην περσινή καραντίνα γιατί την είχα εδώ στο σπίτι μου. Θα τη δώσω, δεν μου αρέσει. Θα συνεχίσω με μία παλέτα που γενικότερα λατρεύει ο κόσμος, όμως εγώ νιώθω λίγο περίεργα. Πρόκειται για την παλέτα της Revolution σε συνεργασία με την Soft Dust Nails. Είναι η Soft X Extra Spicy. Λοιπόν, οι αποχρώσεις είναι ok. Δεν ξέρω γιατί δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι παρά έχει γίνει διαφήμιση σε αυτήν εδώ την παλέτα. Μου αρέσει η συσκευασία που είναι έτσι gold, μου αρέσει που έχει μέσα μεγάλο καθρέφτη. Η συγκεκριμένη παλέτα κόστιζε περίπου 15 ευρώ. Την έχω σχεδόν 2 χρόνια στη συλλογή μου και δεν την πολύ πιάνει το χέρι μου, οπότε θα τη χαρίσω. Γενικότερα δεν έχω καμία παλέτα από Revolution πια στη συλλογή μου, παρά μόνο αυτή. Τις είχα δώσει πέρυσι το καλοκαίρι, αν θυμάστε, τις άλλες παλέτες. Okay. Φεύγει. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μία παλέτα που είχα αγοράσει γιατί είχα επηρεαστεί από ένα βίντεο της Γιούλης. Πρόκειται για την παλέτα του Jeffree Star, τη Beauty Killer. Τότε ήμουν γενικότερα ένα μικρό κανάλι και είχα πάρει αυτή την παλέτα για να κάνω έτσι glam maquillage. Θυμάμαι ότι με είχατε κράξει κάτω στα σχόλια γιατί είχα ανεβάσει ένα Get Ready With Me στο οποίο έχω χρησιμοποιήσει αυτή τη σκιά και με είχατε κράξει γιατί σας είχε φανεί πάρα πολύ έντονο το αποτέλεσμα. Μετά από ένα χρόνο βέβαια όλος ο κόσμος χρησιμοποιούσε έντονες αποχρώσεις στα μακιγιάζ των ματιών. Anyway, δεν μου αρέσει καθόλου η φόρμουλα των σκιών, είναι τεράστια τα παν, δεν κάνουν καθόλου καλό blend κάποιες σκιές, κάποιες άλλες κάνουν μέτριο blend θα έλεγα, για την εποχή της ήταν αρκετά καλή, πλέον όμως υπάρχουν πολύ καλύτερες παλέτες που κυκλοφορούν εκεί έξω, οπότε αυτή θα φύγει από τη συλλογή μου, αν τη θέλει η αδερφή μου, κάποια φίλη μου θα την κρατήσει, αλλά... εγώ δεν θα την κρατήσω. Ας συνεχίσουμε με μία παλέτα που μου είχε χαρίσει μία φίλη μου όταν έμενα στη Λέρο. Είναι μία παλέτα της Bobbi Brown, την έχω χρησιμοποιήσει σε ένα μόνο βίντεο. Αυτή η παλέτα έχει πολύ ωραίες αποχρώσεις, όμως δεν τη χρησιμοποιώ. Το packaging είναι έτσι αρκετά στιβαρό. Πρόκειται για μία αρκετά luxury και ακριβή παλέτα. Δεν θα την χρησιμοποιήσω γιατί έχω παρόμοιες αποχρώσεις σε άλλες παλέτες, οπότε πάει είτε για δώσιμο είτε για πέταμα. Συνεχίζω με μία παλέτα που με απογοήτευσε πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως. Είναι η All La της Colourpop. Στην αρχή ήταν φανταστική. Είχα κάνει ένα ονειρικό μακιγιάζ εδώ στο YouTube με αυτήν εδώ την παλέτα όταν την είχα δοκιμάσει για πρώτη φορά. Οι δύο αποχρώσεις που είναι με shimmer μέσα γράφουν φανταστικά. Η πρώτη απόχρωση ήταν αγαπημένη μου. Δείτε λίγο, συνεχίζει να γράφει φανταστικά. Την είχα χρησιμοποιήσει και για highlighter, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το χρώμα, όμως με απογοήτευσε γιατί οι matte σκιές δεν γράφουν καθόλου. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει πολύ, αλλά δείτε λίγο. Πόσες φορές το χτύπησα, τίποτα. Αυτή έχει σήμερα, γράφει. Αυτή που είναι μάτι, με τα χίλια ζόρια. Δεν ξέρω. Σκέτη απογοήτευση, δεν ξέρω αν αυτή η παλέτα χάλασε όταν ζούσα στις Ινούσες, γιατί την είχα αγοράσει όταν έμενα εκεί και είχα πάρα πολύ υγρασία στο σπίτι. Η υγρασία ήταν σε άλλο level. Και όταν λέω σε άλλο level το εννοώ, δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Θυμάμαι ότι άναβα το air condition και έβγαιναν νερά από τα πλακάκια. Επίσης είχα βγάλει παντού μούχλα, όλα τα ντουλάπια είχαν γεμίσει μούχλα. Τα σιρτάρια των καλλυντικών είχαν γίνει χάλια γιατί είχαν βγάλει σχεδόν δεδρύλια, για τέτοια μούχλα μιλάμε. Καθάριζα συνέχεια με αντιμουχλικό, όμως το νησί είχε φοβερή υγρασία και δεν είχα φυγραντήρα, οπότε πολλά πράγματα χαλούσαν πολύ γρήγορα, τόσο τρόφιμα όσο και καλλυντικά. Δεν ξέρω αν φταίει αυτό, πάντως με απογοήτευσε, οπότε θα την αποχωριστώ. Bye bye. Νομίζω πως η Colourpop έχει πέσει λίγο, δεν ξέρω, πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας. Θα συνεχίσω με... μία παλέτα από NYX που πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι η Away We Glow. Έχει basic σκιές, nude αποχρώσεις, έχει και αυτό εδώ το χρώμα το οποίο πρασινίζει λιγάκι, πιο πολύ βεραμάν θα λέγω ότι είναι. Πολύ ωραία φόρμουλα, πολύ ωραίο blend, την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, οπότε θα την κρατήσω γιατί η συγκεκριμένη είναι μια basic παλέτα και μπορείς να την πάρεις μαζί σου σε ταξίδια, σε περίπτωση που θέλεις να ταξιδέψεις. Η NYX είναι μία από τις αγαπημένες μου drugstore εταιρείες, νομίζω ότι είναι η μοναδική drugstore εταιρεία που έχει προϊόντα καταπληκτικά σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Όχι σχεδόν σε όλες, σε όλες τις κατηγορίες. Οπότε θα την κρατήσω. Θα κρατήσω επίσης και την μάτσι της NYX γιατί έχει και ρουζ μέσα και highlighter. Την είχα χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά το καλοκαίρι, από τότε δεν έχω κάνει πάρα πολλά μακιγιάζ με τη συγκεκριμένη, οπότε νομίζω πως θέλω να παίξω λίγο ακόμα μαζί της, οπότε την κρατάω. Εξάλλου έδωσα την άλλη παλέτα που είχε highlighter και ρουζ, την Contour Intuitive. Συνεχίζω με μία παλέτα που πραγματικά λατρεύω και είναι από Beauty Creations, η Eye Bloom. Έχει τέλειες αποχρώσεις μέσα. θα την κρατήσω γιατί αυτά τα χρώματα είναι φοβερά. Τα σήμερα γράφουν φανταστικά. Επίσης η Beauty Creations είναι μια cruelty free εταιρεία και μπορείτε να τη βρείτε στο bigwoman.gr. Το καλοκαίρι μου είχε έρθει ένα PR πακέτο από Essence και είχε μέσα αυτήν εδώ την παλέτα που θυμίζει λίγο Huda packaging. Κάνω και αυτήν εδώ τη τσακπινιά. Η παλέτα δεν μπορώ να πω ότι γράφει super duper wow, όμως επειδή την έχω χρησιμοποιήσει πολύ λίγο, δεν μπορώ να βγάλω συμπεράσματα, κάποιες αποχρώσεις δεν τις έχω χρησιμοποιήσει καθόλου. Θα την κρατήσω γιατί είναι καινούρια και μάλλον σύντομα θα κάνω one brand makeup tutorial με προϊόντα της Essence, οπότε θέλω να τη χρησιμοποιήσω και σε αυτό το βίντεο. Πάμε να συνεχίσουμε με μία παλέτα που εντάξει έχει λήξει, όμως θα κρατήσω για συναισθηματικούς λόγους. Είναι η Too Faced Chocolate Bonbons. Λοιπόν, θέλω να σας πω την ιστορία που κρύβεται πίσω από αυτή την παλέτα. Εγώ πριν ξεκινήσω να δουλεύω ως δασκάλα, πριν με πάρουν δηλαδή αναπληρώτρια, όπως σας έχω ξαναπεί, δούλευα ως πολίτρια για 3,5 χρόνια στο Indimissimi στο Κόσμος. Εκεί ο μισθός μου ήταν χαμηλός, ήταν μία περίοδος όπου έπαιρνα λίγα λεφτά, όμως μου άρεσε που είχα τη δική μου δουλειά και έβγαζα τα δικά μου χρήματα μέχρι να με πάρουν δασκάλα και να ανέβει λίγο ο μισθός μου. Λοιπόν, θυμάμαι ότι με είχαν πάρει στη Λέρο, ήμουν στο ξενοδοχείο που έμενα γιατί δεν μπορούσα να βρω εκεί σπίτι, οπότε αποφάσισα να μείνω σε ξενοδοχείο για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, βασικά μέχρι το τέλος σχολικής χρονιάς, και έκανα scroll στο Facebook και έπεσα πάνω σε μία δημοσίευση της Too Faced για αυτήν εδώ την παλέτα. Μόλις την είδα, παιδιά, τρελάθηκα. Ήταν Φεβρουάριος και η συγκεκριμένη παλέτα είχε βγει περίπου του Αγίου Βαλεντίνου. Μόλις είχα πάρει τον πρώτο μισθό και την αγόρασα με τον πρώτο μισθό που είχα ως δασκάλα. Όταν ήρθε, ήμουν τρισευτυχισμένη, την άνοιξα, τη φωτογράφησα, μύριζε φανταστικά, είχα κάνει πάρα πολλά looks με τη συγκεκριμένη παλέτα και εδώ στο YouTube, αλλά και μόνη μου. Μου θυμίζει το πρώτο μου μισθό ως δασκάλα, οπότε θα την κρατήσω για συναισθηματικούς λόγους. Θα συνεχίσω με μια παλέτα που φυσικά θα κρατήσω και είναι η Mercury Retrograde από Huda. Εγώ γενικότερα είμαι φαν της Huda. Αν είχα λεφτά θα έπαιρνα ό,τι κυκλοφορούσε η Huda, παρόλο που μπορεί να μην ήταν και τόσο καλό. Όμως αυτή εδώ η παλέτα είναι όνειρο, την αγόρασα πέρυσι όταν ήμουν στην Κέρκυρα, μόλις βγήκε, πραγματικά πήγα και τη χτύπησα. Είναι φανταστική, η φόρμιουλα είναι πραγματικά εκπληκτική, υπάρχουν περίπου 3 βίντεο εδώ στο κανάλι μου στο YouTube που τη χρησιμοποιώ. Θα σας βάλω links κάτω στην περιγραφή σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει να πάτε να ρίξετε μια ματιά. Μου αρέσουν απίστευτα οι αποχρώσεις, τα χρώματα μπορεί να φαίνονται παρόμοια, όμως μπορείς να κάνεις πάρα πολλά looks, πιστέψτε με, μπορείτε να κάνετε πάρα πολλά looks με αυτή. Μία παλέτα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι η Love You So Much της NYX. Δεν ξέρω αν υπάρχει πια. Η συγκεκριμένη παλέτα νομίζω πως ήταν από τις πρώτες παλέτες που κυκλοφόρησαν με αυτήν εδώ την υφή. Θυμάμαι ότι έβαζα αυτές εδώ τις αποχρώσεις για toppers σε επαγγελματικά μακιγιάζ. Μου αρέσει πάρα πολύ. Δουλεύονται πολύ καλύτερα με το χέρι από ό,τι με πινέλο, οπότε θα την κρατήσω. Πάμε να συνεχίσουμε όμως με μία παλέτα από W7, είναι η Vivid και είναι ντουπι για μία mini neon που είχε βγάλει η Huda. Οι αποχρώσεις είναι πάρα πολύ ωραίες, την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, όμως αυτές τις αποχρώσεις τις έχω τόσο στην κλασική παλέτα της Huda όσο και στην Eye Bloom της Beauty Creation, οπότε αυτή την παλέτα θα την αποχωριστώ. Με τι να συνεχίσω, θα συνεχίσω με μία παλέτα που είναι συλλεκτική, είναι η Steam της NYX. Έχει μέσα ωραία χρώματα και επειδή είναι συλλεκτική, λέω να την κρατήσω. Όταν με είχαν πάρει στις Ινούσες, την είχα πάρει μαζί μου και μέχρι να έρθουν τα υπόλοιπα καλλιτικά μου βαφόμουν μόνο με αυτή. Την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, είμαι πολύ ευχαριστημένη από τη φόρμιουλα. Σίγουρα η NYX έχει και καλύτερες παλέτες στη συλλογή της, όμως επειδή έχει καθρέφτη, το packaging είναι έτσι πολύ ωραίο και είναι συλλεκτική, θα την κρατήσω. Θα συνεχίσω τώρα με κάποιες παλέτες από Focalueur. Λοιπόν, η Focalueur μιμείται πάρα πολύ την φόρμουλα των σκιών της Huda. Έχουμε την So Hot παλέτα, την οποία έχω λιώσει όπως βλέπετε, και την Free Time παλέτα. Λέω να κρατήσω μία από τις δύο για να τις δω έτσι δίπλα-δίπλα. Θα κρατήσω αυτή γιατί είναι πιο καινούργια και μου αρέσουν περισσότερο τα χρώματα. Παρ' όλα αυτά και αυτή εδώ έχει ωραίες αποχρώσεις. Κάνουν φοβερό blend τις σκιές, αλλά επειδή έχω κίτρινα και γαλάζια στις παλέτες της Be Perfect, λέω να τη δώσω αυτή για να τη χρησιμοποιήσει και κάποιος άλλος περισσότερο από μένα. Θα κρατήσω την παλέτα της Pixi που είναι με σήμεροι αποχρώσεις, γιατί αυτές οι αποχρώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο σαν σκιές όσο και σαν highlighter, οπότε την κρατάω. Μια παλέτα που έχει πολύχρωμες αποχρώσεις και ενώ δεν τη χρησιμοποιώ σε καθημερινά μακιγιάζ, συνήθως τη χρησιμοποιώ σε πιο extreme ή θεατρικά μακιγιάζ που μπορεί να κάνω κατά καιρούς μόνη μου ή τέλος πάντων στο TikTok. Θα την κρατήσω γιατί μπορείς να μίξεις τις αποχρώσεις με λευκό foundation και να βγάλεις color χρώματα. Θα δώσω όμως την παλέτα της Technique, την οποία είχα βάλει κάποτε στο κουτί που είχα βγάλει με το Beauty by Club. Την έχω χρησιμοποιήσει αρκετά, ήταν πολύ έντονες οι αποχρώσεις, όμως επειδή έχω τέτοια χρώματα σε άλλες παλέτες, λέω να τη δώσω. Θα αποχωριστώ την On The Rocks, την οποία δεν χρησιμοποιώ εδώ και πάρα πολύ καιρό, τη χρησιμοποιεί η αδερφή μου, όπως βλέπετε έχουν χτυπήσει πάνω πολλές αποχρώσεις, οπότε θα της δώσω να συνεχίσει να τη χρησιμοποιεί. Έχω άλλη μία παλέτα που θα κρατήσω γιατί φυσικά το packaging και η φόρμουλα είναι φανταστική. Είναι η Tutti Frutti της Too Faced, τη συγκεκριμένη παλέτα μου την έκανε δώρο η φίλη μου η Χριστίνα όταν την έβαψα για το γάμο της. Θα την κρατήσω γιατί είναι δώρο και γιατί μου θυμίζει εκείνες τις ημέρες του γάμου. Αχ, μυρίζει τέλεια αυτή. Λοιπόν, δεν έχουμε τελειώσει φυσικά. Θα κρατήσω την παλέτα της Pixi σε συνεργασία με την Death, γιατί είναι μια παλέτα που άνοιξα το καλοκαίρι που μας πέρασε και δεν χρησιμοποίησα τόσο. Όπως βλέπετε είναι ακόμα μέσα στη συσκευασία. Έχει φοβερές αποχρώσεις και μια απόχρωση πραγματικά είναι πολύνα, είναι αυτή. Έχω κάνει μακιγιάζ στο κανάλι μου στο YouTube, οπότε δεν έχετε παρά να πάτε να το δείτε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έχω την Socialite παλέτα της W7, μία παλέτα αρκετά καλή, αλλά θα τη δώσω, γιατί έχω παρόμοια χρώματα και αλλού. Θα δώσω επίσης και την παλέτα της Technique που μοιάζει πάρα πολύ με την Socialite της W7 και οι δύο παλέτες είναι dupe για τις παλέτες, βασικά για την παλέτα της Huda, την Nude. Δείτε λίγο, έχουν πολύ παρόμοιες αποχρώσεις, όμως αυτές τις αποχρώσεις τις έχω σε πάρα πολλές παλέτες, οπότε goodbye. Βασικά όλες όσες έχουν μείνει μου αρέσουν, αλλά δεν ξέρω αν θέλω να τις κρατήσω όλες. Ας ξεκινήσουμε με την παλέτα της Essence, την Crystal Power. Η συγκεκριμένη παλέτα έχει φοβερή φόρμουλα, ειδικά για Essence η φόρμουλα είναι αλλού. Έχει και αυτό το πράσινο που κάτι μου κάνει. Θα τη δώσω όμως, γιατί κράτησα από Essence την Witch Side, παρόλο που οι αποχρώσεις δεν έχουν καμία σχέση. Δεν θα τη κρατήσω για κανένα βίντεο μακιγιάζ με Essence. Μπα, θα τη δώσω. Ας τη χρησιμοποιήσει κάποιος περισσότερο από μένα. Λοιπόν, έχουμε την Cosmic Metal της NYX. Η συγκεκριμένη παλέτα, παιδιά, ήταν στο πρώτο PR πακέτο που έλαβα. Ήταν το πρώτο PR πακέτο που έλαβα γενικότερα σε αυτό το κανάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ την NYX που μου στέλνει προϊόντα από το πρώτο χρόνο που έχω το κανάλι μου στο YouTube. Γενικότερα, όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι σε πάρα πολλές PR λίστες και εκτιμώ πολύ τις εταιρείες που μπορεί να μου στείλουν κάτι. Πάντα βλέπουμε προϊόντα που μου έχουν σταλεί από εταιρείες και ξέρετε ότι η δική μου γνώμη είναι απόλυτα αντικειμενική. Προσπαθώ να προτείνω προϊόντα τα οποία αξίζουν για να μην πέφτετε θύματα του καταναλωτισμού. Αυτό το κανάλι έτσι λειτουργούσε από την αρχή και έτσι θα συνεχίσει να λειτουργεί. Πάμε να συνεχίσουμε με δύο παλετές της Colourpop, τις οποίες θέλω να κρατήσω. Είναι αυτές εδώ οι δύο. Λοιπόν, η πρώτη είναι η Good Sport, την οποία ζορίστηκα μέχρι να την πάρω. Με θλίβει το γεγονός ότι αυτή η απόχρωση δεν γράφει όπως θα την ήθελα. Επίσης, τα μάτια είναι λίγο έτσι σκληρά. Δεν κάνει τόσο τέλειο blend όσο έκανε στην αρχή. Και αυτή την είχα στις νους, οπότε δεν ξέρω αν φταίει αυτό. Επιπλέον, θα κρατήσω την Dream Street της Kathleen Lights, γιατί είμαι φαν της Kathleen, οπότε ήθελα να κρατήσω κάτι που έχει βγάλει αυτή. Και οι δύο παλέτες δεν υπάρχουν πια στην Colourpop, οπότε δεν θα σας τις δείχνω εδώ στο YouTube, όμως θα τις κρατήσω στη συλλογή μου. Την Cosmic Metal της NYX λέω να τη χαρίσω, γιατί σίγουρα κάποια άλλη κοπέλα θα τη χρησιμοποιήσει περισσότερο από μένα. Όπως είδατε, έχω πολλές καινούριες παλέτες από NYX. Έχει μείνει μία μόνο παλέτα και είναι, παιδιά, η Don't Quit Your Daydream από Tarte. Ταραταν! Είναι αυτή εδώ. Μυρίζει φανταστικά. Μυρίζει ακόμα και τώρα τάρτα, όμως μπορεί να κάνουν πολύ ωραίο blend οι αποχρώσεις, αλλά γίνονται ένα, δεν διακρίνεις χρώμα. Το καφέ φαίνεται σαν αχνό καφέ. Αρκετά πουδερένιες σκιές, έχουν fallouts. Δεν ξέρω τι να κάνω τώρα με αυτή. Όλα τα χρώματα είναι σαν transition shade. Έχει και ένα highlight εδώ, δεν θα την κρατήσω. Θα την κρατήσω γιατί και από Tarte ζορίζομαι όταν αγοράζω. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Αυτές ήταν οι παλέτες που ξεχώρισα για να κρατήσω στη συλλογή μου. Και αυτές ήταν οι παλέτες που αποχωρίζομαι. Μακάρι να μπορούσα να στείλω σε όλες όσες θα θέλατε, όμως δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί το κόστος θα είναι μεγάλο. Και επίσης δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία γιατί έχουμε κορονοϊό και φοβάμαι να δώσω κάτι το οποίο έχω χρησιμοποιήσει εγώ σε κάποια άλλη. Θα τις μοιράσω σε φίλες μου, στην αδερφή μου και τέλος πάντων σε διάφορους γνωστούς. Αυτά από εμένα. Μέχρι το επόμενο βιντεάκι, φιλάκια πολλά. Γεια σας!